LGR 103,3 Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς Εσύ πες τους Ακούω London Greek Radio 103,3 Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου 15 τα λεπτά Μετά τις 12 μας ακούτε στους 103,3 FM Μαζί με το χορηγό μας Gemka Toyota Croyton, Edgware Road και Enfield. Αποταθείτε στην ιστοσελίδα gemka.toyota.co.uk όπου μπορείτε να δείτε μια μεγάλη ποικιλία από μοντέλα, χρώματα, τιμές <coughs> αλλά και πώς να επικοινωνήσετε με το Gemka Toyota Center. Όπως έχω πει, στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Αλσινός, ο οποίος θα μας μιλήσει για το βιβλίο του Η πληγή του κόσμου. Άς τον καλωσορίσουμε, λοιπόν. όρισες Κωνσταντίνα στο LGR. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας και ε, 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 φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο σου. Θα θέλαμε σίγουρα να μάθουμε περισσότερα «Η πληγή του κόσμου». Μάλιστα. Ε, θα σε ρωτήσω και γενικά ποια είναι η βασική έπνευση ε, πίσω από το βιβλίο σου και για το κεντρικό μήνυμα που θέλεις να δώσεις με τη σύγγραφη του βιβλίου γιατί ε, η πληγή του κόσμου λέει πολλά. Μάλιστα. Είναι... Δυστυχώ δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά, γιατί ε, <laughs> αν ξεδιπλώσω ας πούμε, την υπόθεση, θα πρέπει να αποκαλύψω και το τέλο του βιβλίου. Για αρχή είναι ένα βιβλίο κατά βάση αστυνομικό, μυθιστόρημα. Και λέω κατά βάση γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ τηρεί, α πούμε, τη δομή και το suspense ε, μια αστυνομική υπόθεση που πρέπει να λυθεί. Επεκτείνεται και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως κοινωνικό ή εστιάζοντας τους χαρακτήρες και ψυχογραφικό, βαθιά ψυχογραφικό και μοιραία πολιτικό με την πρώτη έννοια, όχι κάποιας κομματικής κατεύθυνσης όσο με του, με του πολίτη που ασχολείται ενεργά με τα όσα γίνονται γύρω του που είναι και ο ορισμός ας πούμε του, του πολίτη. Η ιστορία μας πάει πίσω στο 2012, στην Αθήνα, στο πήκ αν θέλετε της ελληνικής όχι μόνο κοινωνικοπολιτικής κρίσης, γιατί αυτό ήταν και είναι, στα αλήθεια, ναι. όπου ανήμερα της, ε, της παρέλασης, της Εθνικής επετείου 25 Μαρτίου του 2012, λίγο πριν την παρέλαση, νωρίς το πρωί, ε, βρίσκεται το πτώμα ενός, ισορός ενός ανθρώπου μέσα στο συντριβάνι του συντάγματος. Ε, είναι γυμνός και στα μάτια του φαίνονται δύο πληγές, λείπουν και τα μάτια του. Ενώ λοιπόν η αστυνομία σπέβδει να καλύψει το γεγονό ε, γρήγορα, ώστε να γίνει παρέλαση και κανεί να μην μάθει τίποτα, τυχαίνει από εκεί να περνά ένα ε, συνταξιούχο αστυνόμο, ο οποίο κάνει τη βόλτα του κάθε πρωί, και αναλαμβάνει ατύπω να δει τι συνέβη σε αυτόν τον άνδρα. Ε, ο πρώτο του μάρτυρας είναι μία λαχιοπόλη, που είχε βρει πρώτη τη, τη σωρό και του δίνει την ταυτότητα του άνδρα αυτού. Και έτσι ο αστυνόμος βλέπει ότι ο άνδρας αυτός έχει γεννηθεί ε, την ημέρα της μεταπολίτευσης. Ε, 24 Ιουλίου του 1974. Οπότε είναι αυτοί οι συμβολισμοί. Δηλαδή ένας άνδρας γεννημένος mm -hmm. την ημέρα της μεταπολίτευσης αποφασίζει να πεθάνει εν μέσω της ελληνικής κρίσης, ανήμερα της εθνικής επαιτίου, στην καρδιά της πόλης. Και όπως λέει και στο βιβλίο έρχεται να καρφώσει ως τηλέτο την καρδιά της πόλης. Αυτοί είναι συμβολισμοί που δεν αναλύονται... Ε, μετά ενεργά στο βιβλίο, ωστόσο σημαίνονται αρκετά, ώστε ο αναγνώστης να κάνει τις απαραίτητε προεκτάσεις, ο, κατά το δοκούν ο καθένας, και να σκεφτεί ποια είναι η κατάσταση. Ο αστυνόμος, δε, έχει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω χάρισμα ή μια ικανότητα, έχει μια αυξημένη ενσυναίσθηση. Οπότε με το που ανταμώνει κάποιον, ο χωρόχρονος σταματά και ο αστυνόμος βουτάμε στην ψυχή του εκάστοτε χαρακτήρα και παρακολουθούμε τον κάθε άνθρωπο να μιλά για τη ζωή του, για εσωτερικές ανησυχίες και αγωνίες, διαχρονικά προβλήματα που δεν δημιούργησε κρίση, απλά φώτισε και γιγάντωσε αν θέλετε. Ε, οπότε έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, όχι, δεν ξέρω αν είναι καινοτομία ακριβώς, είναι σίγουρα μια ιδιαιτερότητα ως προς τη δομή, ε, όπου σταματάει η αφήγηση και παρεμβάλλονται αυτοί οι μονόλογοι που είναι... Όχι ποιητική ακριβώ, σίγουρα θεατρική στη, στη μορφή του και στην τεχνική του. Ε, και έχουν και το. Πώ να το πω τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θέλω. Για μένα, αν με ρωτάτε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι αυτοί οι μονόλογοι που έτσι. σημειώνουν, υπογραμμίζουν πολλά προβλήματα διαχρονικά που δεν έχουν λυθεί. Σίγουρα, ε, αντιλαμβάνεται ε, αυτό που διαβάσει το βιβλίο αναγνώστη, ότι. Σε απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα της Ελλάδας και γι' αυτό έχεις γράψει και το βιβλίο, έτσι. Ναι, ναι. Ε, Σε έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό προσωπικά, δηλαδή με προσωπικές σου εμπειρίες. Σίγουρα και ήταν και η, η αφορμή, αν θέλετε, να, να ξεκινήσω να γράφω αυτό το βιβλίο. Η τέχνη γενικά ναι. είναι μια καταφυγή για όσους έχουν έτσι λίγο πιο ανοιχτές κεραίες είναι λίγο παραπάνω ευαίσθητοι, ας πούμε. Ε, ε, Δυστυχώ ή ευτυχώ δεν έχω καταλήξει ακόμα αν είναι <laughs> προ το καλό ή προ το κακό. Έτυχε να, ζει, να ζω στην Αθήνα εκείνε τις άγριε ημέρε τη ε, τρομοκρατία. Ναι. Αν θέλετε, του, που δεν ξέραμε τι μα ξημερώνει. Ε, οπότε με θυμάμαι να περπατώ στου δρόμου τη Αθήνα, να ανταμώνω κόσμο. Ήταν όλοι μέσα στην κατήφια, μέσα στο άγχο και άρχισα να φαντάζομαι τι ιστορίε, την ιστορία του καθενό. Και προέκυψαν αυτοί οι μονόλογοι. Και μετά έπρεπε να βρω μια ιστορία να του συνδέσω. Κάτι σημαντικό, έτσι, αρκετά δυνατό για να συνδεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και προέκυψε αυτή η ιστορία. Εγώ μετά έφυγα για το Λονδίνο, χωρί να θέλω να σα πω την αλήθεια. Αναγκάστηκα γιατί δεν υπήρχαν δουλειέ τότε με την οικονομική κρίση. Ξέρετε κι εσεί φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μου αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Η πλειονότητα, νομίζω, ήρθε στο UK. Ε, αλλά το μυαλό έμενε ναι. πίσω, γιατί συνέχιζε η υπόθεση και όταν, ε, πώς να το πω, δεν έχεις αλλάξει εντελώς φεύγοντας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ναι. εγώ θεωρώ τυχερού, που φεύγοντα από την πατρίδα του, τα αφήνουν όλα πίσω και ξεχνάνε και κλείνουν εντελώ την πόρτα. Εγώ είμαι από αυτού που χτυπούσε και χτυπά ακόμα η καρδούλα πίσω, δηλαδή με απασχολεί τι γίνεται στην Ελλάδα, με πονά. Και βλέπω αυτέ τι καταστάσει, ναι. βλέπω τι παθογένειε. Ξαναλέω, αυτές που γιγάντωσε ναι. η μεταπολίτευση και αυτές που συμβολικά έτσι υπογραμμίζει το, το βιβλίο να συνεχίζουν. Δεν νομίζω ότι αλλάξαμε πολύ, αν βάλαμε μυαλό ας πούμε, μετά από αυτό το ναι. γιγαντιαίο χαστούκι. Ναι και θε, δεν θε, ασχολείσαι. θες δεν θε, πονά, α πούμε. Ωστόσο, θα έλεγε ότι αν συγκρίνει, αν αξιολογήσει την κατάσταση της Ελλάδα σήμερα σε σχέση με την περίοδο που περιγράφει το βιβλίο, θα, θα έλεγε ότι παρέμεινε η, ίδια κατάσταση. Δεν, δεν βλέπει κάποια πρόοδο. Δεν ξέρω πω... τώρα. Εμένα με απασχολεί και θα φανεί <laughs> στο βιβλίο <δουλειό>, το <laughs> τι συνέβη στον άνθρωπο, στην κοινωνία <laughs> σε πρώτο επίπεδο. Τα πολιτικά, οι οικονομικέ κρίσει έρχονται και φεύγουν και... μπορεί τώρα να πιστεύουμε ότι όλα έχουν λυθεί. Ωστόσο, η χώρα παραμένει βαθιά πτωχευμένη, α πούμε. Το χρέο είναι, πιο... είναι, μεγαλύτερο τώρα από ό,τι ήταν τότε. <laughs> Απλά για κάποιο λόγο πιστεύουμε ότι είναι βιώσιμο, α πούμε, και ότι όλα πάνε καλά. Βιαστήκαμε να ξεχάσουμε τι έγινε. Ήταν τρομακτικό αυτό που έγινε. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποφέρουν. Εμεί, ωστόσο, έχουμε προχωρήσει και λέμε: Εντάξει, μα απασχολεί που θα πάμε διακοπέ και πώ θα ξοδέψουμε, ας πούμε, το Σαββατόβραδό μα. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά καλύτερα. Εγώ που πηγαίνω, α πούμε, μια-δύο φορέ το χρόνο στην Ελλάδα, ε, τρομάζω με αυτό που έχει γίνει στην ψυχοσύνθεση των ανθρωπων mm -hmm. Δηλαδή δεν είμαστε πια τόσο ευγενικοί, είμαστε αγενείς. Ε, είμαστε, πώς να το πω, κοιτάει ο καθένας τη δική του βολή και δεν τον νοιάζει αν, θα, αν αυτό σημαίνει ας πούμε να στενοχωρήσει τον απέναντί του. Και αυτό είναι άσχημο. Ναι. Δηλαδή έχουμε χάσει την αλφάβητα τη, την κοινωνική, την ουσιαστική ανθρώπινη σχέση. Ωστόσο, θα έλεγε ότι η κρίση τη Ελλάδα έχει επηρεάσει την κοινωνία και του πολίτε. Έτσι την ψυχολογία. Σίγουρα, σίγουρα. Ε, βαθιά. Και, ναι. Και έτσι αυτό φαίνεται βγαίνει με τον τρόπο που αντιδρού. Και σε βλέπω να, να ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτό και μελο, το θέμα και μελλοντικά αφού σπουδάζει ψυχολογία και. Εγκληματολογία, Εγκληματολογία. Ναι, ναι. έτσι Αυτό με όσα έχω δει μέχρι τώρα, όσο έχω μάθει Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι θα πάρει χρόνια μελετών Να καταλάβουν οι επιστήμονες τι ακριβώς συνέβη στην ελληνική κοινωνία Αυτά τα χρόνια, δηλαδή 10 χρόνια οικονομικής χρήσης Εκεί που είπαμε α, μήπω και, έστω και <laughs> Ναι, ναι Ας πούμε στα ψέματα ε, Ήρθε η επιδημία ε, οπότε είναι 15 χρόνια έτσι αγρία Ας μου επιτραπεί ο όρος Που μοιραία επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση Και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο Που είναι και το πιο ανησυχητικό Και ποιες ε, ήταν οι κριτικές Είχες κάποιες κριτικές για το βιβλίο αυτό με Κωνσταντίνο ε, Εμένα μου αρέσει που μου λένε, το πίστευα εγώ, αλλά το έχω ακούσει και από αναγνώστες, ότι δεν είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, να περάσεις απλά την ώρα σου. Δεν είναι το βιβλίο παραλίας που λέμε, ναι. να πας στην άμμο, να περάσουν ναι. απλά τις ώρες. Είναι ένα βιβλίο που θα σε κάνει να σκεφτείς, ε. θες δεν θες. Ε, 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 μου αρέσει και εμένα ως αναγνώστη, ας πούμε, να διαβάσω κάτι, να με προβληματίσει, να σταθώ, να πισωγυρίσω ίσως, να διαβάσω κάτι δεύτερη φορά, να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να πει. Mm -hmm. Οπότε είναι ένα βιβλίο που θα προβληματίσει και αυτό είναι που με ενδιέφερε και εμένα. Και πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, Κωνσταντίνα, mm -hmm. θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για το εξώφυλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, και το χρώμα το έκανε μαύρο, το οποίο ταιριάζει ε, πάρα πολύ με τον τίτλο. Mm -hmm. Και βλέπω εδώ, εάν είναι έτσι, σωστά το αντιλαμβάνομαι, ένα δέντρο. Μάλιστα. Το οποίο είναι, δεν βλέπω φύλλα όμως, είναι... Είναι λίγο ασθενέ. μπορείτε να το πείτε. Ναι. <laughs> δεν ξέρουμε όμω αν θα ανθίσει ή όχι. Όμω βλέπω να... κάτι να το φωτίζει εδώ. Είναι μία ελπίδα αυτή. Μήπω θα το έλεγε. ή το βλέπω εγώ έτσι. Α. Βλέπεις εδώ Είναι... είναι ο φωτισμό. Βασικά να πούμε ότι αυτό είναι ένα γλυπτό του Παναγιώτη Πασάντα που την έκδοση την επιμελήθηκε ο Ανδρέας Γεωργιάδης mm -hmm. και όταν έπρεπε να διαλέξουμε εξώφυλλο είπαμε όλοι μαζί και με τον Παρασκευά Καρασούλο είναι η καρδιά ας πούμε της μικρής άκρου του, αυτοί οι άνθρωποι καταλήξαμε σε αυτό ότι ναι αυτό είναι το βιβλίο ναι. ε, βλέπουμε και έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε ναι. αν ε, πάει να καρφώσει αυτό το δέντρο ή αν κρέμεται από αυτό το δέντρο είναι, ο καθένα μπορεί να δώσει οποιαδήποτε ερμηνεία ή το δέντρο ας πούμε μπορεί να είναι η καρδιά της πόλης που λέμε όπως ξεκινά το βιβλίο όπως θα το δει κανεί. Ε, εγώ το βρήκα αρκετά σοβαρό και αντιπροσωπευτικό τη ναι, υπόθεση και ναι. του <laughs> τι μου θέλει να πει μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η γιατί όπω λες μπορεί ο καθένας να δώσει τη δικιά του ερμηνεία. Δεν φαίνεται, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό αν είναι σκηνή ναι, ή αν είναι ένα σπαθί τέλο πάντων που λες πηγαίνει να καρφώσει και είναι σαν, σαν να πετάει αυτό ο άνθρωπο όπω τον παρουσιάζει. Αυτό, αυτό ακριβώ. Ε, όπω είμαι... το Σούπερμαν. Είναι, είναι, το θέμα πώς, πώς βλέπει κανείς αυτή την υπόθεση, πώς θα δει κανείς αυτή την υπόθεση, πώς θα τον απασχολήσει. Λοιπόν Κωνσταντίνο μου, νομίζω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα mm -hmm. και θα επανέλθουμε να μας πεις και για την παρουσίαση και να μιλήσουμε και λιγάκι ε, περισσότερο φυσικά. Μάλιστα. this show is brought to you by gemco toyota croydon edgeware and enfield save up to £319 a year in fuel savings with the toyota yaris cross versus other comparable models and we're back here Η εκπομπή αυτή είναι μια ευγενική προσφορά της Jemka Toyota Crayton Edgeware Road και Enfield Είσαι στο σελίδα jemka.toyota.co.uk Και εδώ στο στούτιο είναι ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Αλσινός με τον οποίο ήδη είχαμε αρχίσει μια συζήτηση για το υπέροχο βιβλίο του το μυθιστόρημα «Η πληγή του κόσμου» αλλά θέλουμε να μάθουμε και για την παρουσίαση του βιβλίου. Κωνσταντίνο. Μάλιστα. <laughs> και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το βιβλίο σου μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ και για την αφιέρωση θα το διαβάσω σύντομα. Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω ευχαριστώ. να μα πει για την παρουσίαση που θα είναι εδώ στο Λονδίνο. Ναι, ε, πιθανό να είναι νωρί, αλλά είναι Λονδίνο, οπότε ξέρετε κι εσεί τα πράγματα οργανώνονται μήνε πριν. Βέβαια, μην μα λε τελευταία στιγμή. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε νωρί. Να το βάλουμε, να το σημειώσουμε στο. Να είστε καλά, ελπίζω να σα δούμε και μα. Ε, έχει δρομολογηθεί για τι 2 Ιουνίου. 7 η ώρα το απόγευμα, στο King's College, σε μια αίθουσα στο King's College, στο Bush House. Θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό και είναι και πολύ τιμητικό που δύο πολύ σημαντικοί φορείς, ας το πούμε έτσι, δέχτηκαν να συμπράξουν σε αυτό και να με βοηθήσουν. Ο ένας είναι το, το κέντρο ελληνικών σπουδών του King's College με την κυρία Γκόντα Βαν Στίν που την είχατε εδώ ah, τις προάλλες. Βέβαια, βέβαια. Σπουδαίος άνθρωπος. Πραγματικά κάνει τόσα πολλά για τα ελληνικά γράμματα. Και ο άλλος είναι ο Άγγλο-Ελληνικός ε, Σύνδεσμος, επίσης ένας ε, φορέας με πολλά χρόνια ιστορίας που έχει, και αυτός κάνει πάρα πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό. Και θα κάνουμε εκεί μια ωραία ε, έτσι βραδιά, θα έχει μια κουβέντα, θα είναι ο κύριος Τζον Κίτμερ το έχει αναλάβει, πιθανόν να το γνωρίζετε, είναι πρώην πρέσβης του UK στην Ελλάδα, έχει κάνει πάρα πολλά εδώ και βαθιά έτσι φιλελλήν θα κάνουμε μια κουβέντα για το βιβλίο, θα είναι και εκεί ηθοποιοί να αναγνώσουν κάποια έτσι, αποσπάσματα. Επίσης θα μας βοηθήσει αυτό η Greek Library of London, δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Έχουμε έτσι μια πολύ καλή σχέση ετών. Και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που και αυτό επαναδραστηριοποιείται έτσι, τους τελευταίους μήνες με την κυρία Μίτσου που έχει αναλάβει τη διεύθυνση. Ε, νιώθω πολύ τυχερός, ελπίζω να πάει καλά και να, έτσι, να, να, να επικοινωνηθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτό το βιβλίο γιατί ξέρετε έχουμε άλλη σχέση οι Έλληνες ας πούμε οι Κύπροι που είμαστε εδώ ναι. με, με, με το να είσαι πίσω στην, στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Ελπίζω να πάει καλά. Ναι, ε, Κωνσταντίνο, τι ώρα. Ε, είναι στι 7, στις 7, στις 7 στο King's College, 2, έτσι, Ιουνίου. 2 Ιουνίου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να επικοινωνείται έτσι ενεργά. Φαντάζομαι ναι. θα γίνει μετά το Πάσχα, στο Μάη. Ναι, αλλά, αλλά μπορεί η... ήδη κανεί, αν μπει στο Eventbrite, μπορεί να πάτήσει αλυσινό. Να ναι, για το event. Να, κάνει, να κάνει ήδη κράτηση. Ναι, είναι, είναι. Ή, να πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η είσοδο είναι. Η είσοδο είναι ελεύθερη. ελεύθερη. Απλώ θα πρέπει κάποιο να κάνει register γιατί θα υπάρχει έλεγχο στην είσοδο του, του πανεπιστημίου. για το. Α, θα υπάρχει μια λίστα, α πούμε, ναι, γιατί ναι. δεν μπορεί να μπει ο καθένα. Και για λόγο ασφάλεια, mm. φαντάζομαι και για τον αριθμό. Γιατί Αυτό δεν μπορεί ναι. σε κάθε αίθουσα. Ο... Health and safety ο... checks. Αυτό. Be... Οπότε θα ήταν καλό αν, ε, αν πραγματικά κάποιο ενδιαφέρεται να... Ναι. να μπει στο event pride, να το δηλώσει από τώρα μέχρι να αρχίσει και στο facebook μετά να γίνει το το επικοινωνιακό. Πώ μπορούμε να, να δούμε περισσότερα, υπάρχει στη σελίδα τη δικιά σου στο Facebook. Και σε Facebook. μένα, στο Facebook Κωνσταντίνο Αλσινός ΑΛΦΑΛΑΜΔΑ ΣΥΓΜΑ, στα ελληνικά. Στα ελληνικά, μπράβο. Μάλιστα. <laughs> Επιμένω ελληνικά. Έτσι. Ε, σιγά σιγά θα ανεβάζουμε εκεί. Στο eventbrite σας είπα υπάρχει ήδη αν κάποιος πατήσει ω event του Kings College μπορεί να το βρει εκεί για να κάνει register. Ε, και εκεί υπάρχει και υλικό και για το βιβλίο Ε, το, η καλή δουλειά θα γίνει αν έρθει κάποιος στην παρουσίαση Και πάρει το βιβλίο και το διαβάσει <laughs> Φαντάζομαι Έτσι, έτσι Λοιπόν, ε, ε, πριν ε, σε αποχαιρετήσουμε Κωνσταντίνο Ένα τελευταίο μήνυμα θα ήθελες να πεις τους ε, ακροατέ μας Δηλαδή, ποια είναι η ελπίδα σου παράδειγμα για την Ελλάδα, πώς ή αν νομίζεις ως ομάδα, ως Έλληνες μπορούμε να, να σκεφτούμε, να πράξουμε για το καλό της Ελλάδας. Ναι, σίγουρα. Ε, βασικά επειδή είναι επικίνδυνη η καιρή, ε, επειδή στην ουσία όλα <laughs> αλλάζουν τόσο γρήγορα και δυστυχώς δεν είναι σαν άλλο το που βλέπαμε περίπου που πάει η κατάσταση Δηλαδή είμαστε σε εποχή που όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα, σημαντικά πράγματα, δεν λέω τώρα για κοινωνικά και... Ας πούμε, αλλάζουν οι ρόλοι, αλλάζουν οι σχέσεις, αλλάζουν όλα και δεν ξέρουμε που θα κάτσει η μπήλια. Οπότε να έχουμε λίγο σύνεση. Το άλλο που λέει και κάποιο στο βιβλίο είναι ότι όλοι τρέχουμε, τρέχουμε να προλάβουμε το λεωφορείο, τη δουλειά, να βγούμε, να διασκεδάσουμε. Κανεί δεν σταματά λίγο να σταθεί, να σκεφτεί και να αναθεωρήσει, να, 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 να θεωρήσει, ας πούμε, να επανεκτιμήσει τη σχέση του με τον άλλον. Νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο αυτό και είναι το πιο σημαντικό να κινηθούμε ως κοινωνία, να υπάρχουμε ως κοινωνία, ναι. να σκεφτούμε λίγο ναι. τις μεταξύ μας σχέσεις, πού σταματά η ελευθερία του καθενός, πόσο σημαντικό είναι να έχεις την εκτίμηση του άλλου και την έγνοια του, ε, και, και, που μοιραία θα σε οδηγήσει να σκεφτείς και το δικό σου κέντρο. Δηλαδή έχουμε χάσει το κέντρο μας ως ναι, άτομα έτσι. και μοιραία χάνουμε και τη... Πώ να το πω τώρα, το χαρακτήρα μα ως πολύ σωστά, κοινωνία. Πολύ σωστά. Οπότε λίγο λογισμό χρειάζεται η εποχή, αυτό. Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση, Κωνσταντίνο. Στην αρχή τη συζήτηση, μα είπε και αυτό είναι ένα λόγο που βρίσκεσαι και στο εξωτερικό, έτσι. Εντάξει, σπουδάζει, <laughs> yeah, you know, είναι και αυτό ένα λόγο. Οκ, οι okay, σπουδέ θα τελειώσουν. Μέσα στην καρδιά σου τι θέλεις να θα θες να μείνεις στο Λονδίνο γιατί υπάρχουν περισσότερες πρόπτικες εδώ ε, ίσως περισσότερο χρήμα ή υπάρχει αυτή η λαχτάρα για την επιστροφή για το γαλάζιο ουρανό Αυτό, ναι. για τη γλώσσα <laughs> να την ακούσω που πας τη μουσική ναι, δεν, δεν νομίζω ότι με εγκατέλειψε ποτέ <laughs> η νοσταλγία αυτή ο πόθος της επιστροφής ε, σίγουρα είναι μια σπουδαία εμπειρία να βγεις στο εξωτερικό όπου όλα λειτουργούν αλλιώ. <laughs> ε, αλλά εγώ το νιώθω λίγο ω παρένθεση. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να γερνάω εδώ. Αν ναι. θέλετε, δηλαδή θα γυρίσω. Ναι. Τώρα δεν θα είναι σε δύο χρόνια, θα είναι σε τρία, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσω γιατί η καρδιά θέλουμε, δεν θέλουμε, χτυπάει ελληνικά. Ε, και λίγο είσαι μακριά αυτό. και παίρνει σου ε, ε, Είναι και λίγο ναι, μεν, okay, όλα είναι καλύτερα εδώ. Αλλά απ' την άλλη η καρδούλα χτυπάει πίσω και ναι. έχει να κάνει με το τι ζητά κανείς για να αναπτύξει. Ε, ακριβώς είναι... έτσι. Γιατί εδώ ίσως ζήσεις πιο άνετη ζωή με τα περισσότερα. Ε, στην Ελλάδα όμως εντάξει μπορεί και εκεί να το κάνεις. Εξαρτάται. Ε, μπορεί ή όχι. Όμως όπως λες είναι τι ζητάς απ' τη ζωή. Αυτό. Απλά πράγματα μου λείπουν εδώ. Έτσι. Απλά πράγματα. Ένα χαμόγελο ειλικρινές. Μια συμπεριφορά ίσω ειλικρινή, γιατί ναι. και εδώ είμαστε όλοι ευγενικοί, αλλά δεν ξέρει αν είμαστε πάντα ειλικρινεί, αυτή η ευγένεια. Πάρα. Ωστόσο την προτιμώ από το να είναι ο άλλο απεριόριστα γενή κατά πώ θελήσει. <laughs> <laughs> Αυτά είναι πολύ σημαντικά, ξα, Κωνσταντίνα, πραγματικά. <laughs> γιατί ε, είναι πράγματα δηλαδή, που τα. εύκολα, ευ, δηλαδή, τα ακούμε πολύ συχνά. Τα ξέρουμε ότι είναι τα σωστά, αλλά πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας αυτές τις αρετές. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικές. Σίγουρα, είναι απλά πράγματα που τα θεωρούμε ναι. απλά, αλλά στην ουσία είναι σπουδαία ναι, ναι, και απολύτως ε, σημαντικά, απαραίτητα. Σε ευχαριστούμε να... πάρα πάρα πολύ. Εγώ, εγώ, εγώ να είστε καλά. Είμαι κάθε επιτυχία, είμαι, είμαι σίγουρη ότι η παρουσίαση Μακάρι, θα να έχει καλά. μεγάλη επιτυχία. Ε, και Ευχαριστώ ναι. και πάλι για τη φιλοξενία Ευχαριστούμε γενικά που έτσι μας δίνετε τη δυνατότητα Να ακούμε ελληνικό ραδιόφωνο Εδώ μετράει πάρα πολύ για μας Να πεις ανοίγω το ραδιόφωνο και βρίσκω έναν ελληνικό σταθμό ε, και καλό Πάσχα να πούμε κιόλα, γιατί σημώνουν οι μέρε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Δεν το πολύ έτσι, νιώθουμε εδώ, αλλά έτσι, σημώνουν οι μέρε. Έπειρα σε, σε λίγε μέρε, ένα-δύο μέρε, θα αρχίσουν τα αρνιά το, το ναι, Πάσχα, ναι, 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 και ναι. τότε Έλατε. θα μυρίσει. Θα περνά από, από σπίτια, από ελληνικέ, ελληνοκυπριακέ παροικίε και τα. Θα σου μυρίζει το αρνί, έτσι τότε θα καταλάβεις και θα πάσχα. Και με άλλα. τις εκκλησίες φυσικά ε, και όλα αυτά νομίζω λιγάκι θα αισθανθούμε και εμείς πάσχα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. LGR 103,3 Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.